εδώ, όπως βλέπετε, μπαίνουν οι επισκέπτες στο στόμα ενός καρχαρία. Ένας Αμερικανός που ήταν μαζί μου έκανε ένα κρύο ανέκδοτο. Είπε ότι κάποτε πήγε στο στόμα του καρχαρία, ταξίδι με την πεθερά του και βγήκε μόνος του. Με είδε που δεν γέλασε και κατάλαβε ότι μάλλον δεν ήταν πολύ καλό αστείο αυτό. Μακάβριο ήταν. Well, I can at least ask one question. Male or female? Δεν μιλάνε. Το έκανε ερώτημα, λέω ποιες είναι τα ονομάζει και δεν μιλάνε. Το είπα τουλάχιστον να μου πει αν είναι φιλικού ή αρσενικού γένους. Και δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Είναι σαν να μου λέει ψάξε, τι να ψάξω τώρα που ξέρεις όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ πίσω μας είναι ένας ελέφαντας όπως βλέπετε. Δηλαδή ένας ελέφαντας είναι από ένα ειδικό φυτό, το οποίο κόβουν κατάλληλα και κάνουν ορισμένα σχήματα. Παντού υπάρχει ομορφιά, παντού υπάρχει φαντασία. Στη χώρα του Disney, το Disneyland. Disneyland. Okay, thank you. Ποια είναι τα φουτζάνια? Πιστεύω ότι μέχρι τώρα πρέπει να τα έχουμε πάει πολύ καλά, να σας αρέσει η Disneyland. Εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε όσο περισσότερα μπορούσαμε για εσάς. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή διακοπή για να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον για όλους σας, μικρούς και μεγάλους, θέαμα. Δηλαδή, ποιες είναι οι δύο αγαπημένες, οι πιο αγαπημένες ξένες σειρές? Είναι το Fame, δηλαδή ο πυρετός της δόξας που δείχνει κάθε εβδομάδα σε νέα επεισόδια η ΕΡΤΕΝΑ και η δυναστεία που δείχνει η ΕΡΤ 2. Λοιπόν, εμείς καταφέραμε και πήραμε για σας συνεντεύξεις αποκλειστικές με δύο από τα πιο αγαπημένα αστέρια σας. Πρώτος, ο Τζέσε Μπορέγος που παίζει το ρόλο του Τζέσε στο Fame, στον πυρετό της δόξας, και δεύτερον μιλάει για σας αποκλειστικά για την εκπομπή μας, για σας μιλάει ο Γκόρντον Τόμπσον που είναι ο κακός της δυναστείας. Θα τους ακούσετε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, από τούτη εδώ την εκπομπή, να αποκαλύπτουν μερικά ενδιαφέροντα μυστικά, κοτσομπολιά θα έλεγα καλύτερα, από τους προκάλεσα, από τα γυρίσματα του Fame και της δυναστείας. Πάμε λοιπόν τώρα πίσω στο Disneyland! Για να την κάνει άσχημη ή να την πεθάνει. Αυτά λοιπόν από την Disneyland. Έχω όμως, μικρή μου φίλη, και μια μεγάλη έκπληξη για εσάς. Δεν το είπα την περασμένη εβδομάδα, γιατί δεν θα ήταν έκπληξη. Λοιπόν, και τώρα σε μια άλλη χώρα των θαυμάτων. Σε μια χώρα όπου θα δείτε περίεργα πράγματα. Και κυρίως πώς γυρίζεται ένα φιλμ. Κάτι δε που σας ενδιαφέρει περισσότερο, πώς γυρίζονται τα καουμποίστικα φιλμ. Λοιπόν, μια βόλτα στα στούντιο της Universal με τον, αλλά ας τον συναντήσουμε στην είσοδο της Universal. Είναι κάποιος γνωστός σας. Πάμε λοιπόν. Να λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, που βρήκαμε έξω από τα στούντιο της Universal, εδώ στο Hollywood, τον διάσημο χοντρό από τις γνωστές μας κωμωδίες, χοντρός και λιγνός. Είναι Oliver. Oliver, how are you? Good to see you. Everything is okay. Όλα είναι εντάξει. I just can't find stand anywhere. Δεν μπορώ να βρω το stand, το λιγνό δηλαδή. How is everything? How everything is okay. How all in the you okay? Oh, everything is fine. Hollywood is grand. Είναι μεγάλο το Hollywood. Σε κάθε αυλή θα βρείτε και μία πισίνα. Why you can pick the oranges from the trees. And there's a swimming pool in the backyard. Μαζεύετε και πορτοκάλια. Thank you very much. But I have to go right now. Σας ευχαριστώ, αλλά πρέπει να πάω να πρώτα στάν. Thank you very much. Είσαι ο πρώτος που είσαι πιο παγής από μένα που συνάντησα εδώ. Λέμε, πρέπει να είμαι χοντρός, γιατί γι' αυτό με πονάει. Με πολύ θέμα από την Disneyland και από τα στούντιο της Universal. Μην ξεχνάτε, φίλοι μου, ότι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, από τούτη εδώ την εκπομπή, θα δείτε δύο αγαπημένους σας star που εμφανίζονται στο Fame ή τον πυρετό της δόξας και στη δυναστεία. Είναι ο Gordon Thompson, ο κακός της δυναστείας, και ο Τζέσε Μπορέγος, ο Τζέσε του Fame. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την ίδια μέρα και ώρα, έως τότε, γεια σας!